Και αμέσως δίνω το λόγο στον τρίτο εισηγητή. Πριν όμως παρουσιάσω και αναφέρω τον τρίτο εισηγητή, θέλω να τηρήσω το πρόγραμμα. Φέρετε τρίτος εισηγητής, ο αρχιμανδρίτης πατήρ Γεώργιος Καψάνης, είναι ο γνωστός σε όλους μας ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου, όμως για λόγους μικράς περίστασης δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας. Και πριν πω ποιος θα διαβάσει την εισήγησή του, θέλω να είπω ότι ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης, για μας τους δασκάλους θεολόγους και ιδιαίτερα τους πανεπιστημιακούς, είναι κάτι ξεχωριστό. Κατάγεται από αρχοντική οικογένεια, μεγάλη αστική οικογένεια του παλαιού Φαλήρου, γίνεται τάχιστα υφηγητής και κάποια στιγμή αφήνει και το Φάλιρο και την Αθήνα και το Πανεπιστήμιο και παίρνει 5 καλογέρια του και φεύγει. Και έκτοτε εμάς που μένουμε, ναι, μόνο με τη σιωπή του, δεν θα έλεγα μας ελέγχει, αλλά μας δίνει πολλά να καταλαβαίνουμε. Ο πατήρ Γεώργιος, αφού πέρασε από μία ή δύο ενδιάμεσες μονές μετανοίας, εδώ και πολλές δεκαετίες, ευρίσκεται στο Άγιον Όρος, όπου έχει την πνευματική ευθύνη στα καλογέρια του και βεβαίως αποτελεί μια ζωντανή μαρτυρία αυτής της τελευταίας γιονιάς, όχι μόνο των αφιερωμένων καλογέρων, αλλά και των λογίων καλογέρων. Είναι ηγούμενοι, θα ενθυμίστε οι παλαιότεροι και οι νέοι, γιατί σας τα λέμε πότε, που έγραψαν εκείνο το κείμενο βιβλίο «Μαρτυρία, η παιδεία του γένους», βεβαίως από την οπτική την αγιορείτικη. Το κείμενο όμως του Αγίου Καθηγουμένου, του Πατρός Γεωργίου, έχουμε τη χαρά να το ακούσουμε από έναν ιερομόναχο, μέλος της συνοδείας του Πατρός Γεωργίου, τον πατέρα Λουκά. Μου είπαν να πω, εγώ δεν ήθελα, ότι ο πατήρ Λουκάς, εκτός από ειδός γράμματα θεολογικά, είναι και ιατρός των σωμάτων, πέραν των ψυχών. Τον ευχαριστούμε που ήρθε από τα Άγιον Όρος, τον καλούμε να πάρει το λόγο και να μας διαβάσει την εισήγηση του πατρός Γεωργίου, που φέρει τίτλο «Η θεανθρωπίνη παιδεία του γένους και η ανατροπή της με το προτινόμενο πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα των θρησκευτικών». Ευχαριστούμε και για την ησυχία που κάνετε και στον Πορτάλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παναγιώτατε, σεβαστοί πατέρες, ελογημότατε κύριε Κοσμήτωρ, κύριε καθηγητέ, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Θα διαβάσω το κείμενο το οποίο συνέταξε ο σεβαστός μου γέροντας και καθηγούμενος της Ιεράς Μονής μας και με καθυπακοή μου στη δική του εντολή να έρθω να το αναγνώσω, αλλά και με πολύ αγάπη για το θέμα το οποίο και εκείνον τον συνέχει, αλλά και όλους μας ιδιαιτέρως μας ενδιαφέρει. Η συζήτηση για το νέο πιλωτικό πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία των θρησκευτικών μας δίνει την ευκαιρία να καταθέσουμε για μία ακόμη φορά την άποψή μας επί του πάντοτε επικαίρου ζητήματος της παιδείας των παιδιών μας. Θέλουμε την θεανθρωπίνη παιδεία του γένους μας ή την ουμανιστική παιδεία που επιβάλλεται από την εκοσμικευμένη εσπερία? Το θεμέλιο της θεανθρωπίνης παιδείας. Το μυστήριο του θεανθρώπου Χριστού είναι η ρίζα, η πηγή και το θεμέλιο της θεανθρωπίνης παιδείας. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί θέλουμε να ζούμε, να σκεπτόμαστε και να ενεργούμε ως σώμα Χριστού, ως Εκκλησία Θεού Ζώντος. Γι' αυτό η παιδεία μας είναι έκφραση αυτού του βαθυτέρου είναι μας. Αλλά επειδή και οι άνθρωποι γύρω μας, οι μη ομόδοξοι και οι μη ομοαθρησκοί, είναι επίσης και κλειμένοι να γίνουν θείας κοινωνή φύσεως ως φορείς του κατοικώνα και της αυτής ανθρωπίνης φύσεως και έχουν και αυτοί ανάγκη της εν Χριστώ και δια του Χριστού ανακλήσεως εις το αρχαίον και πρωτόκτιστον κάλος, η παιδεία μας οφείλει να μην σχετικοποιηθεί,
αλλά να αποτελεί μήνυμα διαρκές προς τους μακράν της Εκκλησίας εμπλησκομένους. Εάν δε και το άλλας μωρανθεί, ούτε εις γην, ούτε εις κοπρίαν έφθετον εστί. Παιδαγωγός στην κατά Χριστόν μόρφωση είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, ως πάντας θέλει σωθήν και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Εις γαρ Θεός, εις και μεσή της Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, στο έργο του παιδαγωγός, ορίζει ότι σκοπός της παιδαγωγίας του Λόγου είναι η εποπτεία του Θεού, όπως εμείς σήμερα θα το λέγαμε, η θέωσης. Η δε διαδικασία είναι παίδευσης εις επίγνωσιν αληθείας. Αγωγείται ορθή ανάκουσα εις ουρανών. Στον βαθμό που υποβαθμίζεται ή τυχόν εκπίπτει η αίσθηση του κατά Χριστόν μυστηρίου, γεγονός που σημαίνει κρίση πίστεως, η παιδεία αλωτριώνεται και αποκτά άλλα θεμέλια και άλλη προοπτική. Δεύτερον, το περιεχόμενο της θεανθρωπίνης παιδείας. Οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες έγιναν παιδαγωγοί των ανθρώπων, μιμούμενοι τον αιώνιο παιδαγωγό Θεολόγο. Εκείνος πάντοτε παιδαγωγεί ως Λόγος του Θεού, ως εικόν του Θεού του αοράτου και ως εκκλησιαστής με όλη την ένσαρκο θεία οικονομία του. Και αυτοί παιδαγώγησαν τον άνθρωπο ώστε να χριστοποιηθεί και να εκκλησιοποιηθεί. Δεν αυτοσχεδίασαν, άσκησαν χριστοκεντρική παιδαγωγία. Ο Απόστολος Παύλος όδινε για κάθε ένα χριστιανό χωριστά, άχρησού μορφωθεί Χριστός εν αυτό, προέτρεπε τους γονείς να ανατρέφουν τα τέκνα τους εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, περί δε του μαθητού του Τιμοθέου μαρτυρεί ότι εκβρέφους στα ιερά γράμματα είδε. Απόρρια του χριστοκεντρικού αυτού παιδαγωγικού προσανατολισμού ήταν και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα σχολεία της Χριστιανικής Οικουμένης. Διδάσκαλοι, μαθητές, άρχοντες και κοινωνία αισθάνονταν ότι είναι Εκκλησία Θεού Ζώντος, γεγονός που δεν επέτρεπε την απεκκλησιοποίηση της παιδείας. Η στοιχειώδης εκπαίδευσης προσέφερε ως διδασκαλία τα ιερά γράμματα. Η εγκύκλειος, η θύραδε δηλαδή, η έξω παιδεία, περιελάμβανε σπουδή στις τότε επιστήμες, γραμματικής, ρητορικής, ιατρικής φιλοσοφίας, χωρίς διάθεση γνωσιομαχίας. Με παιδαγωγική όμως ευαισθησία επεσημαίνεται ως απαιδευσία ότι ήταν επικίνδυνο για την κατά Χριστόν μόρφωση. Τα μαθήματα της έξω παιδείας στην παιδαγωγική προοπτική των τριών ιεραρχών παρεδίδονται όπως αν οι νέοι εξερευνικών ωφελήν των λόγων με γνώμονα την κατά Χριστόν οικοδομή. Την ίδια τακτική συνέχισαν οι διδάσκαλοι του δούλου γένους, όσοι δεν φαμπόθηκαν από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, σύμφωνα με την μακραίων ορθόδοξο παιδαγωγική θεωρία και πρακτική, ίδρυσε σχολεία κοινά και ελληνικά για να οδηγείται δι' αυτόν ο λαός σε θεογνωσία και όχι σε στήρα εγκυκλοπαιδική γνώση. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, παρότι κάτοχος της νεωτερικής γνώσεως, είχε επίσης σαφώς χριστοκεντρικές παιδαγωγικές αρχές και προτάσεις. Πέραν τούτων όμως, από το νέο μαρτυρολόγιο προβάλλει για εμάς σήμερα μία εξαιρετικώς ενδιαφέρουσα διάσταση της ορθοδόξου παιδαγωγικής, ότι το μαρτύριο των Αγίων Νεομαρτύρων στόχευε και στην σωτηρία των αλλοπίστων. Σε μία πολυπολιτισμική και πολυθρησκευτική κοινωνία όπως η Οθωμανική, η ορθόδοξος παιδεία δεν υποστέλλεται, αλλά ανθεί και αναζητεί καρπούς, γράφει ο Άγιος Νικόδημος. Πολλοί εκ των μαρτύρων τούτων ελεήσαντες την απώλεια των αλλοπίστων, τονίζω το ελεήσαντες που σημαίνει συμπάθησαν, θέλησαν να βοηθήσουν, επήγαν επί τούτου εις το μαρτύριον και εκήρυξαν εις αυτούς την αλήθεια, διδάσκοντές τους να αφήσουν το σκότος εις το οποίο ευρίσκονται και να προστρέξουν εις το φως της του Χριστού θεοσεβίας και πίστεως, ή να μην κατακριθώσει εν το ασβέστο πυρί της κολάσεως. Είναι και αυτό ένα στοιχείο της παιδείας του γένους. Με το νέο μαρτυρολόγιο ως γνωστόν παρακινήθηκαν και ενισχύθηκαν στο μαρτύριον πρώην αρνησίχριστοι. Το διάβασαν και έμαθαν από αυτό ότι οι προαυτών νεομάρτυρες ηγονίστησαν κατά της των αλλοπίστων μονοπροσώπου μονοθεΐας. Το επαναλαμβάνω, ηγονίστησαν κατά της των αλλοπίστων μονοπροσώπου μονοθεΐας, δηλαδή του μουσουλμανισμού. Η ήτης είναι μια κεκριμένη ασέβεια, όπου ευκόλως δύναται να απατήσει τον νουν. Σε μεταγενέστερη εποχή, κλασικό είναι το παράδειγμα της παιδαγωγικής μεθόδου του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου, του διδασκάλου Χάτζη Εφεντή, όπως το περιγράφει με ζωντάνιο μακαριστός Γέρον Παΐσιος.
Και μέχρι σήμερα μπορούμε να δείξουμε με το δάκτυλό μας δασκάλους και καθηγητάς οι οποίοι προσφέρουν το εκπαιδευτικό τους έργο στοιχούντες στην ίδια παιδαγωγική γραμμή, εμπνεόμενοι από την θεανθρωπίνη μας παράδοση. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ένας θεολόγος καθηγητής εξομολογεί του. Ανοίγουν εισαγωγικά. Στόχος μου να μορφώσω τον Χριστό στην ψυχή του παιδιού, ώστε να αγωνιστεί να διασώσει το πρόσωπό του και να φανεί η ομορφιά της εικόνας του Θεού που φέρει μέσα του. Η εργασία που έχουμε να κάνουμε στο σχολείο καλείται πάντα να εντάσσεται μέσα στα πλαίσια μιας εκκλησιαστικής διακονίας, πέρα από τον παιδαγωγικό χαρακτήρα στα πλαίσια ενός κρατικού προγράμματος για την παιδεία. Το μάθημα που κάνουμε δεν μπορεί να μεταβάλλεται σε κοινωνιολογία ή θρησκειολογία. Κλείνω τα εισαγωγικά. Με αυτή την ορθόδοξο παιδαγωγική παρακαταθήκη, που λίγο έλειψε να εξανεμήσει ο δυτικοφερμένος και επιβεβλημένος στο νεοελληνικό κράτος ευρωπαϊκός διαφωτισμός, συμφωνεί ο όσιος ομολογητής και Άγιος Πατήρ Ιουστίνος Πόπουλης. Στο ενδιαφέρον περί ανθρωπιστικής και θεανθρωπίνης παιδείας κεφάλαιο του βιβλίου του, ο Ορθόδοξος Εκκλησία και Οικουμενισμός γράφεται: «Η παιδεία και αγωγή ουδέν άλλο είναι παρά η προέκταση της αγιότητος, η ακτινοβολία της αγιότητος. Ο Άγιος εκπέμπει φως και δια τούτο ακριβώς διαφωτίζει παιδαγωγή. Η παιδεία προϋποθέτει με όλον το είναι της την αγιότητα. Αληθινός παιδαγωγός είναι στην πραγματικότητα μόνον ο Άγιος». Και σε αντιδιαστολή προς αυτή την παιδεία γράφει ο πατήρ Ιουστίνος: «Η ευρωπαϊκή ανθρωπιστική παιδεία δημιούργησε και παροιμήν την σύγκρουση μεταξύ της Εκκλησίας και του σχολείου, ή μάλλον εφήρμοσε εις πολλά ορθόδοξα κράτη εις το έπακρον τας αρχάς της, εκδιώκουσα και επισήμως πλέον των θεών από το σχολείο. Τούτο δια των ορθόδοξων λαών μας εσήμαινε και σημαίνει καταστροφή». Τρίτον, η ανατροπή της θεανθρωπίνης παιδείας. Ο ουμανισμός της Ευρώπης στα ύστερο-βυζαντινά και μεταβυζαντινά χρόνια επηρέασε αργά και σταθερά εκπροσώπους των γραμμάτων στην Ορθόδοξο Ανατολή. Ο εκδυτικισμός της παιδείας επιβλήθηκε δυναμικά στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Η θεανθρωπίνη παιδεία έμελε να αμφισβητηθεί ως αναχρονιστική, να υπονομευθεί, να εξοδελιστεί από τα σχολεία σταδιακά και μεθοδευμένα με πρόσχημα τον εξυγχρονισμό. Δεν θα διαθέσω χρόνο για το παρελθόν. Έρχομαι στο σήμερα. Οπότε η θεανθρωπίνη παιδεία δέχεται νέο πλήγμα με το νέο πρόγραμμα σπουδών για τα θρησκευτικά. Μόνο που τώρα υπονομεύεται όχι με αφορμή τον εγκυκλοπαιδισμό του 18ου αιώνος, τον επιστημονισμό του 19ου ή τον αθεϊσμό του 20ου, αλλά με αφορμή τον διαθρησκειακό συγκριτισμό του 21ου αιώνος. Όπως υποστηρίζεται στο νέο πρόγραμμα σπουδών στη σελίδα 11, οι εκπαιδευτικοί στόχοι του νέου μαθήματος των θρησκευτικών πρέπει να συντονιστούν με τις απαιτήσεις για υποχρεωτική θρησκευτική εκπαίδευση που θα συντελεί μέσω των θρησκειών στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων και στη δημιουργία μιας σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Το νέο μάθημα των θρησκευτικών δεν θα θεμελιώνεται πλέον στην ορθόδοξο παιδεία μας, αλλά σε ουμανιστικές ευρωπαϊκές αξίες και θα αποβλέπει σε ουμανιστικούς εκπαιδευτικούς στόχους. Το μάθημα αποορθοδοξοποιείται, γίνεται πανθρησκειακό, διότι, όπως σημειώνεται στο πρόγραμμα σπουδών, ανοίγουν εισαγωγικά, ένα μάθημα των θρησκευτικών που στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στην εξοικείωση των μαθητών σε μία μόνο ιδιαίτερη θρησκευτική παράδοση, έχει πλέον φτάσει τα όρια του. Η σχολική θρησκευτική εκπαίδευση χρειάζεται να υπερβεί πρακτικές μονοφωνίας και αντιλήψεις αποκλειστικότητας. Κλείνουν τα εισαγωγικά σε λύσεις 11 και 12. Τώρα πια, συνεχίζει το ίδιο κείμενο, οι θρησκείες είναι πηγή ελπίδας για σωτηρία, αιτία προσωπικής δέσμευσης και συλλογικής πορείας. Γι' αυτό, στη διαδικασία της διδασκαλίας τους, αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να προβληθούν. Στις σελίδες 12 και 13. Η νέα εκπαιδευτική πρόταση, αυτή η πιο πάνω, αντικαθιστά το θεμέλιο της παιδείας, λησμονώντας ότι θεμέλιον άλλων ουδείς δύναται θύνε παρά των κείμενων ως εστίν Ιησούς Χριστός. Η Ορθόδοξος παιδεία είναι κατά το νέο πρόγραμμα σπουδών μονοφωνία και αποκλειστικότης. Το ζητούμενο πλέον είναι ο θρησκευτικός γραμματισμός, ο οποίος στοχεύει στην κριτική ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών με τις γνώσεις, τις αξίες και τις τάσεις ζωής που παρέχει για τις θρησκείες και από τις θρησκείες
απόσπασμα από το πρόγραμμα σπουδών στη σελίδα 13. Το νέο διόν και την εκπαιδευτική μέθοδο. Αποκλείει πρώτον την παραδοσιακή συμβολή του δασκάλου ως δίθεν δάσκαλο-κεντρική διαδικασία μονόδρομης μεταφοράς της γνώσης και της συλλογικής μνήμης από τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές. Αποκλείει δεύτερον την προβολή παραδοσιακών αρχών, αξιών και οραμάτων ως δίθεν διαδικασία επίτευξης στόχων, οι οποίοι προκαθορίζονται από ειδικούς, από τη σελίδα 13 με 14 του προγράμματος σπουδών. Διευκολύνει την αυτοδιαμόρφωση της συνείδησης των παιδιών με μια εκπαιδευτική διαδικασία που αντιστέκεται στην επιβολή και στη χειραγώγηση και ελευθερώνει από ό,τι ονομάζεται πρόσδεση στο παρελθόν και από ό,τι συνιστά μία τεχνική προμελετημένης παγίδευσης με χειραγωγούμενο τον ίδιο τον μαθητή. Απόσπασμα πάλι από τη σελίδα 21. Ηχηρές λέξεις με νόημα. Πραγματικά, εδώ ενεργείται το μυστήριο της ανομίας. Τι άλλο σημαίνει αποκοπή από το παρελθόν παρά αποκοπή από την παράδοση και την Εκκλησία? Χειραφέτηση από το ορθόδοξο παρελθόν σημαίνει χειραγώγηση μικρών ανυποψίας των μαθητών στην πανθρησκειακή προοπτική, στην οποία οι μικροί μαθητές δεν μπορούν να αντισταθούν. Κινδυνεύουν να χάσουν την ορθόδοξη αυτοσυνειδησία τους οι μαθητές του σχολείου με την πολυθρησκευτική παιδεία που προωθείται στην ανώριμη αυτή ηλικία. Διότι δεν μένουν περιθώρια για να αναπτυχθεί στις ψυχές τους ορθόδοξη χριστιανική συνείδηση, η οποία φυσιολογικά στην όριμη ηλικία τους θα λειτουργήσει ως γνώμονας και ως κριτήριο για την αξιολόγηση των άλλων θρησκευτικών παραδόσεων. Αν από μικρή ηλικία δεν αποκτήσουν σταθερά κριτήρια, οι μαθητές δεν θα αντιλαμβάνονται το γνήσιο από τον οθευμένο, το αληθινό από το κύβδηλο. Δεν θα διακρίνουν την ορθοδοξία από την ετεροδοξία ή το ορθόδοξο βίωμα από τα βιώματα των αλλοπίστων. Η αλλίωση της δογματικής συνειδήσεως, η οποία μάλιστα εδραιώνεται γρήγορα στην απαλή ηλικία των μικρών μαθητών, υποσκάπτει την δυνατότητα της σωτηρίας. Όταν ο Χριστός πάβει να θεωρείται ο μόνος σωτήρ του κόσμου, όταν η αγιότης αλλάζει νόημα και αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό του Χριστού, του Βούδα, του Μωάμεθ, του Κονφούκιου, του Δαλάη Λάμα, όταν τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας δεν διαφοροποιούνται επαρκώς και ουσιωδώς από τις τελετουργίες των ποικίλων θρησκειών, η πανθρησκεία θέτει ήδη τα θεμέλια της στις συνειδήσεις των μαθητών. Εδώ ο κίνδυνος είναι μέγιστος. Ανατρέπεται το Ευαγγέλιο, κινδυνεύει η σωτηρία. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, οι Απόστολοι και οι Πατέρες ήσαν αυστηροί και ανυποχώρητοι. Ας θυμηθούμε την αυστηρότητα του Αποστόλου Παύλου έναντι των ψευδαδέλφων που ετάρασαν τους Γαλάτας και μετέστρεφαν το Ευαγγέλιο του Χριστού με μία μόνη ετεροδιδασκαλία, την επιβολή της περιτομής. Η ήτηση μας ευαγγελίζεται παρό παρελάβεται, ανάθεμα έστω. Ας θυμηθούμε επίσης την αντίδραση του Ιερού Φωτίου σε ένα μόνο αντιχριστιανικό δόγμα, το Φιλιόκβε, επειδή αυτό συνιστούσε ανατροπή της δυνατότητας της σωτηρίας. Έλεγε, «Τις ου κλείσει τα ότα προς την υπερβολή της βλασφημίας ταύτης, αυτή κατά των Ευαγγελίων ίσταται. Προς τας Αγίας παρατάσσεται συνόδους, τους μακαρίους και αγίους παραγράφεται πατέρας, τον Μέγαν Αθανάσιον, τον εν θεολογία περιβόητον Γρηγόριον, την Βασίλειον της Εκκλησίας Στολήν, τον Μέγαν Βασίλειον, το χρυσού της οικουμένης στόμα, το της Σοφίας Πέλαγος, τον ως αληθώς Χρυσόστομον. Και τι λέγω τον Δίνα ή τον Δίνα, κατά πάντων ομού των Αγίων Προφητών, Αποστόλων, Ιεραρχών, Μαρτύρων και αυτών των δεσποτικών φωνών, η βλάσφημος άρχη και θεομάχος φωνή εξοπλίζεται». Εάν έτσι αντέδρασαν ο Απόστολος Παύλος και ο Μέγας Φώτιος για ένα μόνο δόγμα, τι θα έλεγαν σήμερα, οπότε στις συνειδήσεις αθώων μικρών μαθητών ανατρέπονται συλλήφθην ολόκληρο το Ιερό Ευαγγέλιο και η Αποστολική διαβεβαίωση ότι «Ουκ έστιν εν άλλον δενή η σωτηρία, ουδέ γάρ όνομα εστιν έτερον υπό των ουρανών το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δίσωθη με ημάς». Ασφαλώς θα ήσαν πολύ αυστηροί και η αυστηρότητά τους θα γινόταν κίνητρο για περίσκεψη και ελπίδα. Με ελπίδα θα τελειώσω και την ταπεινή αυτή εισήγηση, κάνοντας 6 σύντομες συμπερασματικές επισημάνσεις, βασισμένες στην ελπιδοφόρα φράση από το κείμενο αυτού του νέου προγράμματος σπουδών, ότι
δεν επιδιώκονται, εννοείται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ενιαίες, δεν επιδιώκονται ενιαίες και ομοιόμορφες λύσεις, αφού κάθε χώρα είναι απόλυτα ελεύθερη να επιλέγει τον χαρακτήρα και τις κατευθύνσεις της θρησκευτικής εκπαίδευσης, από τη σελίδα 11. Πρώτη επισήμανση. Πιστεύω ότι το νέο πρόγραμμα σπουδών ήταν μία αστοχία. Θεωρώ ότι οι υπεύθυνοι για τα προγράμματα σπουδών έχουν αγαθή προαίρεση και ελπίζω ότι είναι σε θέση να αντιληφθούν το λάθος. Δεν πρέπει να συγκατατεθούμε στις απαιτήσεις του διαθρησκειακού συγκριτισμού, αλλά να αναπτύξουμε και να καλλιεργήσουμε το μάθημα των θρησκευτικών όπως επιτάσσει η αυτοσυνειδησία του Ορθοδόξου λαού μας. Δεύτερη επισήμανση. Το μάθημα των θρησκευτικών πρέπει να διατηρηθεί ως υποχρεωτικό. Είναι το μάθημα που μπορεί θεσμικά να προσφέρει στοιχεία της θεανθρωπίνης παιδείας σε όλους τους μαθητάς. Φιλοξενεί βεβαίως ο λαός μας και άλλους θρήσκους μετανάστες, ανθρώπους αναγκεμένους και πονεμένους. Η θεανθρωπίνη παιδεία μας είναι και ευγενής και ευαίσθητη. Σέβεται τον αλλόδοξο και τον αλλόθρησκο ως ανθρώπινο πρόσωπο και δεν του επιβάλλει τίποτε. Παράλληλα όμως, προβάλλει με ειλικρίνεια και άνεση τον πλούτο της, ο οποίος είναι ωφέλιμος και για εκείνους, έστω και αν τυχαίνει να τον αγνοούν. Τρίτη επισήμανση. Οι εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και θεολόγοι καθηγητές έχουν την εξαιρετική ευλογία να είναι παιδαγωγοί εις Χριστόν. Μπορούν στο πλαίσιο του μαθήματος των θρησκευτικών να διδάξουν και περί των θρησκειών με ορθόδοξο φρόνημα και όχι με το συγκριτιστικό πνεύμα του νέου προγράμματος σπουδών. Έτσι, δεν θα στερήσουν από τα παιδιά τη δυνατότητα να οριμάσουν στη δική τους πίστη και δεν θα τα εμποδίσουν να διερευνήσουν αργότερα και τον χώρο ακόμη της αρνητικής κριτικής. Τετάρτη επισήμανση. Ευρωπαϊκές οδηγίες θέλουν να προστατεύσουν την θρησκευτική ελευθερία των μειονοτήτων στη χώρα μας. Εμείς οι Ορθόδοξοι την σεβόμαστε και την προστατεύουμε περισσότερο από εκείνους που εμφανίζονται να την επιζητούν. Είναι δίκαιο όμως να δοθεί προτεραιότητα στα θρησκευτικά δικαιώματα της πλειοψηφίας. Πέμπτη επισήμανση. Μπροστά στο ενδεχόμενο συνταγματικών και νομοθετικών αλλαγών σε θέματα παιδείας, το δικό μας το καθήκον είναι να προτάξουμε με συνέπεια αυτό που επιβάλλει η αυτοσυνειδησία μας και που πιστεύουμε ότι θέλει η πλειονότητα του Ορθοδόξου λαού μας. Έκτη και τελευταία. Κάτω από οποιοδήποτε νομικό καθεστώς για το όνομα του μαθήματος των θρησκευτικών, το μάθημα πρέπει να μείνει ορθόδοξο κατά το περιεχόμενο και μάλιστα να θεραπευθούν οι τυχόν του παθογένειες, όπως απαιτεί η παράδοση της Εκκλησίας, έχει ανάγκη η θεόπλαστος ψυχή των μαθητών και όπως ευαρεστείται ο Θεός. Ευχαριστώ. Νομίζω εκφράζω την επιθυμία όλων σας να ευχαριστήσουμε όχι μόνο τον πατέρα Λουκά, ο οποίος ανέγνωσε την εισήγηση, αλλά να εκφράσουμε και την ευγνωμοσύνη μας στον καθηγούμενο πατέρα Γεώργιο Καψάνη για αυτό το εμπνευσμένο κείμενο. Νομίζω σας πρόλαβα ότι μέσα στο κείμενο φαίνεται όχι μόνο ο πνευματικός πατήρ, αλλά και ο πανεπιστημιακός δάσκαλος, τόσο για τη μορφή, τη δομή του, κυρίως όμως για τον παλαιοδιαθηκικό του κοφτερό λόγο, τον προφητικό λόγο, που τέμνει, δηλαδή χωρίζει τα πράγματα με την ακρίβειά τους. Πέραν των ευχαριστειών, απευθύνουμε και την ευγνωμοσύνη μας. Οι πατέρες μας, οι αγιορείτες και οι πατέρες μας στηρίζουν, εμάς τους θεολόγους. Ζητώ συγγνώμη.